Γιώργο Λιανό και η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν διάφορες φήμες που ήθελαν τον Γιώργο Λιανό να περνάει μια κρίση στο γάμο του. Θα σταθώ σαν αναγνώστρια. Από την απάντηση καταλάβατε, είπε. Όχι, αλλά ως αναγνώστρια αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα, θα έλεγε το διαψεύδω και είμαστε πολύ καλά. Για να το άφησε να εωρείται, προφανώς κάτι υπάρχει. Υπάρχει ένα θέμα, ναι, ναι. Είναι, θυμάστε που λέγαμε για διαζύγιο και με αφορμή το διαζύγιο του Γιάννη Τσιμιτσέλη με τη Βάσο Λασκαράκη και σας είχα πει εμέσως πλην σαφώς ότι θα υπάρξει κάποιο άλλο διαζύγιο που θα μας απασχολήσει. Είναι αυτό αναφέρω, λοιπόν, αυτή το θέμα με τον Γιώργο Λιανό και την πρώην σύζυγό του Ανθή. Πότε ξεκίνησε η κρίση, γνωρίζουμε, δηλαδή, πότε άρχισε να ξεκινήσει, όπως είναι αντίστοιχες περιπτώσεις, έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό, δεν είναι κάτι δηλαδή που συνέβη χθες ή που συνέβη το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι στους διαδρόμους, οπότε τον πετύχαινα. Γιατί εγώ κάθομαι λίγο παραπάνω λόγω ραδιοφώνου κτλ. Και κάθομαι και στο καφέ και εγώ τον πετύχει να δεν ήταν ακριβώς τα κέφια του. Α, ήταν, φαινόταν δηλαδή. Φαινόταν λίγο προβληματισμένος, ναι. Δεν είναι μία απλή ιστορία. Εγώ πάλι όποτε τον πετύχει, ένα χαρούμενο τον έβλεπα και χαμογελούσα. Εντάξει, είναι και λίγο το σπίτι μου, ο καθένας. Άσε μου το κάνουμε ένα τραγουδάκι ρε φρενάκια. Τι είπες Δημήτρη μου, όμορφε. Ήταν που έβλεπε, ρε και έπαιρνε τη δουλειά. Αυτό πάλι όταν με βλέπουν εδώ η Ελένη Μενεράκη σου λέει να σε φιλήσει. Ναι. Πάντως είναι. Α, γι' αυτό μπάζει θέμα... λίγο από εδώ, η άβρα. Έτσι, μια πούντα. Σιγά ρε, παιδιά, καλυφθείτε. Μια πούντα. Είμαι πολύ χαρούμενος να του έρχεται η θετική ενέργεια. Τη θετική ενέργεια προς τα δω, εμείς την επιζητούμε. Να σου πω κάτι. Εμείς τους ευχόμαστε τέλος πάντων να γίνει ότι είναι για καλό και όντως τα παιδάκια τους είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και το δηλώνει. Νομίζω ότι ευθαρσός αυτό είναι που δηλώνει. Η Ανθή, επειδή θυμάμαι ότι ήταν από την Αμερική, είναι ακόμα εδώ με τα παιδάκια ή έχει φύγει. Από ό,τι ξέρω είναι εδώ με τα παιδιά. Έχει τα παιδιά, νομίζω. Εμείς ευχόμαστε να είναι καλά. Και όσοι είναι Αμερικάνα η κοπέλα. Ήταν Ελληνοαμερικάνα, βεβαίως. Και ήταν ο παιδί. Ελληνοαμερικάνα. Και οι γονείς της, δηλαδή και η οικογένειά της είναι όλοι. Ζουν στην Αμερική και θυμάμαι ότι είχε κόλλημα με τον Λιανό. Ότι ήταν ο παιδικός της έρωτας και το γνώρισε σε μια συναυλία. Θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Γιώργος Λιανός έκρυβε τα παιδιά του, δεν τα εμφάνιζε ποτέ στα social media. Το τελευταίο διάστημα εμφανίζει κανονικά τα παιδιά του. Γιατί? Ναι. Δεν τον ακολουθούμε στα social media. Εγώ επειδή λόγω δουλειάς τον ακολουθώ, το έχω προσέξει και αυτό. Α, και εγώ να τον ακολουθώ. Βγάζει κανονικά τα παιδιά του πλέον. Μάλιστα. Εδώ και αρκετό και διάστημα. Αυτό ανεβαίνουν οι followers του Λιανού. Έτσι, γιατί θέλουν να δουν. Έχει τρία κουκλιά. Εγώ έχω δει τα δύο που τα έχει φέρει. Μιλάμε για κουκλιά. Δεν νομίζω πως το καπαρωμένος πουλάει, παιδιά. Το ακαπάρωτος πουλάει. Καλό.